Καλησπερίζουμε και Μιχάλη Τσόχο στην παρέα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Στην μισό λεπτό να βάλω το σακάκι μου, τη γραβάτα μου, το κασκόλ μου και να εμφανιστώ πιο κύριλα τώρα στη δεύτερη ώρα. Κασκόλ ομάδας ή... Όχι, όχι. Το φουλάρι μου, το φουλάρι, αν το πω έτσι, φουλάρε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει τότε. Φουλάρε. Καλησπέρα κύριε Τσόχο, τα καλύτερα λέγαμε για εσάς την πρώτη ώρα. Μάλιστα. Τι γυρίσατε στην Αθήνα? Έμεινα σε αεροπλάνο και σε ταξί. Τι γύρισες εκεί πίσω στην Αθήνα, πιο ωραία δεν είναι εδώ? Και ο ταξιτζής γιατί δεν άκουγε λίμπερο στην Αθήνα, δεν κατάλαβα. Δεν είχε ίντερνετ. Πιο ωραία ήταν εκεί, ναι, πιο ωραία ήταν εκεί. Μισό λεπτό, ταξί να πας από το Βενιζέλο στην Αγία Παρασκευή, πόσο είναι, καμιά 250 ευρώ, έγραψε. Γιατί κάτι τέτοια νούμερα γράφεται εκεί πέρα στο ταξί. Ναι, όχι. Εδώ Θεσσαλονίκη, αν γράψουμε πάνω από 10 ευρώ, το κοιτάμε περίεργα το ταξιτζή. Να ξέρεις. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι για μαλλιά. Ναι, 16 έγραψε το ξενοδοχείο αεροδρόμιο. Στη Θεσσαλονίκη εννοώ. Εδώ έγραψε 40. Ωραία. 40. Ενώ εσύ από εκεί, από το αεροδρόμιο, στο ξενοδοχείο που πηγαίνεις εδώ στη Θεσσαλονίκη. 16. 16, δεν κατάλαβες. Ναι. Μιχάλη, νομίζω σε ψήρισε, να ξέρεις. Το μοναδικό σημείο της πόλης που δεν στραβοκοιτάζουμε τον ταξιτζή είναι όταν το παίρνουμε από το αεροδρόμιο. Σε όλη την υπόλοιπη πόλη, αν γράψει πάνω από 10 ευρώ, ξέρεις ότι ο ταξιτζής είναι ύποπτος. Εδώ που λέει ο λόγος, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε κοντά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, σωστά. Τώρα ήρθε η ώρα λοιπόν στην Πολυθρόνα, εδώ να αράξουμε και να παραγωγούμε. Στην πρώτη ώρα. Ρίξαμε ένα ξεφωνητό στη Γάνδη, να ξέρεις. Εγώ ξεφώνησα τον Κούρτιτς και τον Τζιεφκοβίτς. Είπα, έχω στείλει μήνυμα στον κύριο Σαββίδη ότι θέλουν πρόστιμο αυτοί οι δύο για τις κάρτες που φάγανε. Έτσι, τις παλιές κάρτες εποχές. Έτσι, πρόστιμο, γιατί θα στερήσουν την ομάδα τους από τις υπηρεσίες τους, δηλαδή. Θα στερηθεί η ομάδα τους, τις υπηρεσίες τους, στο δεύτερο παιχνίδι. Και επίσης, Μιχάλη, για να κλείσω εδώ στην πάσα να σηκωθείς για τρεις, είναι ότι με αυτούς τους δύο που έχει πίσω στην άμυνα, τους μπασκεμπολίστες που έχει πίσω στην άμυνα, που σήμερα έχει προετοιμάσει βέβαια για αυτούς, η Γάνδη, με Ζίφκοβιτς σε μέτρια μέρα στο δεύτερο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ θα έκανε παρτάρα. Έτσι είδα εγώ. Ναι, δεν ξέρω αν θα έκανε παρτάρα, αλλά θα έκανε γκολ. Γι' αυτό και εγώ σκεφτόμουν χθες μετά το λήξη του μάτς και έλεγα ότι για αυτό το μάτς, όχι γενικά, αλλά για αυτό το μάτς μπορεί να είναι μεγαλύτερη απουσία του Ζίβκοβιτς από ότι του Κούρτιτς. Γιατί, ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε το Ζαπά. Ακριβώς. Δεν έχει ούτε το Ζαπά, δεν τον έχει δηλώσει. Συνεπώς, ο μοναδικός γρήγορος εξτρέμ που υπάρχει είναι η συμπαθιά σου, ο Μητρίτσα. Ναι. Δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Αν παίξει, ας πούμε, ο Μπίσες Βαρκιόλ Καντουρί, που είναι ένα σενάριο στα φτερά. Όπου ο Μητρίτσα Ζίφκοβιτς στο δεύτερο μάτς, 0-3 στο 20 θα ήταν. Ναι. Ποιος άρεσε περισσότερο, αυτός που έφαγε την κίτρινη νωρίς-νωρίς, ο Κούμου, το Ρουναρίγκα που μπήκε αλλαγή, με ποιο γοητεύτηκες περισσότερο? Ή όλοι οι ίδιοι σου ήταν? Νομίζω ότι είναι η κλασική, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την κλασική ατάκα που λέει ο θυμόσοφος λαός, πάρ τον έναν και βάρα τον άλλον. Είναι αυτοί οι δύο. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά όμως αυτός που έπαιξε βασικός και έγινε αλλαγή στο ημίχρονο είναι στρίβει με κουμάντο σαν τις Νταλίκες. Πρέπει να πάρει και έλα, 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 γύρνα, γύρνα, γύρνα. Ο ξάδερφος του Σεμέδο. Όχι, ο ξάδερφος του Σεμέδο μπήκε αλλαγή. Ναι, αυτός, έπαιζε... αυτός. Ναι, αυτός που έπαιζε βασικός και πήρε τη θέση του ξάδερφος του Σεμέδο. Ήταν που έφαγε την κίτρινη νωρίς, που έκανε και το λάθος, πήγε να διώξει εκεί και ναι, ναι. Ήταν και στρογγυλή, δυσκολεύτηκε να την πετύχει. Ο προπονητής τους είναι μια πολύ ωραία φάτσα, φυσιογνωμία γενικότερα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Νομίζω κάποτε είχε ασχοληθεί σοβαρά ο ΠΑΟΚ μαζί του. Νάτα. Να ξέρει. Ο Νάτα. Του Γούμενο ή του Πατατούδη? Όχι, όχι. Στην εποχή που πήρε τον Ντούντορ. Νομίζω ο Άρνεσεν ερχόταν από την πολύ μεγάλη επιτυχία με τη μεγάλη επιτυχία που είχε κάνει με τη Γάντι, που την είχε βγάλει πρωταθλήτρια, που την είχε πάει στο ομίλου του Champions League και περάσει και είχε φύγει από τη Γάντι, νομίζω 17 ήταν. Και αν θυμάμαι καλά, με είχε πει τότε ένας μάνατζερ ότι ο ΠΑΟΚ σκέφτεται να πάρει έναν προπονητή που δεν μπορώ να σου πω το όνομά του,
Του λέω σιγάρα, τόσο μεγάλο μυστικό είναι. Όχι, μου λέει, δεν μπορώ να το προφέρω. Και μου λέει, μπες να τον δεις, δούλευε στη Γάνδη. Για το μεγάλο όνομα, μου λέει και πολλά σύμφωνα. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, για πες, ξεκινάει το μάτς και βλέπουμε κάτι άλλο από αυτό που περιμέναμε. Για πες. Ναι, τρομάζουμε λίγο. Τρομάζουμε λίγο γιατί νομίζω συνδυάστηκε και ο Πάκ, γιατί και ο Πάκ πάνω κάτω είχε δει ό,τι είχαμε δει όλοι. Και η Μόνικα συμφωνεί. Τα τελευταία παιχνίδια της Γάνδης. Ήταν και αυτή η αλλαγή, δεν μοιάζει πολύ μεγάλη, αλλά ήταν μια αλλαγή ότι δεν έπαιξε με δύο φορ. Γιατί okay, ο Τσιουντάλη δεν μπορούσε να παίξει 90 λεπτό, αλλά είχε άλλο φορ. Όταν δεν παίζει ο Τσιουντάλη, ο Ντεποάντρου βάζει έναν άλλο φορ. Έναν Μαντέλε, ο οποίος είναι Ισραηλινός. Αλλά εδώ προτίμησε να αλλάξει λίγο τα πράγματα, να αφαιρέσει έναν center four και να βάλει έναν δεύτερο half δίπλα στον Οφόε. Αυτόν τον Χιουλσάγκερ, τον Δανό, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν τίποτα σπουδαίο σε ατομική ποιότητα, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά επειδή ήταν πολύ γρήγορος στην πίεση και στο pressing. Έχοντας λοιπόν τέσσερα half που πίεζαν ψηλά, και έχοντας και αυτό το ιδιότυπο μπασκετικό που εγώ δεν θυμάμαι να το έχω δει στο ποδόσφαιρο. Έχω δει πάρα πολλούς να μαρκάρουν τον παίχτη που κάνει το κουμάντο του παιχνιδιού μιας ομάδας όταν παίρνουν την μπάλα, ώστε να χαλάσουν τον build-up. Αλλά δεν έχω δει στο ποδόσφαιρο πολλές ομάδες με τέτοια συνέπεια και με διπλά-τριπλά μαρκαρίσματα να προσπαθούν να βγάλουν εντελώς από το παιχνίδι έναν ποδοσφαιριστή, να μην πάρει ποτέ την μπάλα. Δεν ξέρω κατά πόσο φαινόταν από το τηλεοπτικό πλάνο, γιατί αυτό εστιάζει εκεί που είναι η μπάλα και όχι σε ανοιχτό γήπεδο για να βλέπετε όλο το γήπεδο, αλλά όσοι ήμασταν στο γήπεδο το βλέπαμε αυτό, μας έκανε φοβερή εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο είχε σχεδιάσει να βγάλει τον Κόρτιτς από το μάτσο ο προπονητής της Μπρίζ, ο Φαν Χάζεμπρουκ, τον είπα. Αλλά καταλάβαινες ότι επειδή δεν είναι μπάσκετ και επειδή δεν έχει συνεχόμενα time out και επειδή δεν μπορείς να αλλάζεις συνεχώς παίχτες απάνω του και να του βάζεις ξεκούραστους. Γιατί το ποδόσφαιρο έχει μέσα στο 90 λεπτό πάρα πολλές στιγμές, το καταλάβαινες ότι αυτό μέσα λειτουργήσει, ναι, θα χαλάσει πολύ από το build-up του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ, αλλά κάποια στιγμή θα τη βρει την άκρη ο Κόρτιτς. Μας θα τη βρει γιατί θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ ένα στημένο. Μας θα τη βρει γιατί κάποια στιγμή θα τον ξεχάσουν σε μια στιγμή, σε μια φάση, όταν θα έρθει και η πνευματική κούραση, όταν θα έρθει και η κόπωση η σωματική, και εκεί όταν βρεθεί απελευθερωμένος θα την κάνει τη δουλειά. Το κακό είναι ότι ο Κούρτιτς από όλη αυτή την ιστορία στο πρώτο ημίχρονο είχε εκνευριστεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Επίσης δεν το βλέπατε. Εγώ δηλαδή είχα την αίσθηση ότι κάποια στιγμή με αυτό το ιδιότυπο man to man, έχοντας κολλημένο πάνω του ποδοσφαιριστή, όταν καλά-καλά και όταν δεν παίζονταν ποδόσφαιρο, είχε εκνευριστεί πάρα πολύ. Δηλαδή κάποιες φορές τον κοίταγα καλά-καλά, μήπως αρπαχτεί με κάποιον από τον Οφόε, από τον Κούμς, από τον Σάρ που τον μάρκαραν. Και αυτός ο εκνευρισμός του έβγαινε στο πρώτο ημίχρονο. Έφυγε για τα αποδυτήρια και ήταν στην ανάποπλα έξω φρενών. Η αλήθεια είναι ότι είναι και λίγο σπέρτο, δεν είναι ότι δεν αρπάζει εύκολα ο Κούρτιτς, αλλά αυτό τον είχε εκνευρίσει πάρα πολύ. Αλλά ο ΠΑΟΚ και οι ποδοσφαιριστές του, λόγω της εμπειρίας του, και ο προπονητής του και ο Κριστιάνο Μπάτσι άρχισαν να το διαβάζουν πολύ νωρίς το μάτς. Και το καλό είναι ότι όσο ο ΠΑΟΚ φαινόταν να έχει θάλασσα σε αυτό το πρώτο τέταρτο, η Γάντι δεν του είχε κάνει ούτε φάση. Αν δεις και τα στιγμιότυπα, δεν υπάρχει κάποια φάση για να βάλεις. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν το πολύ καλό μαντάτο, ότι τον ΠΑΟΚ δεν είχε πιάσει θάλασσα, αλλά αυτό δεν τον είχε απειλήσει σοβαρά. Και αυτό οπωσδήποτε του ανέβαζε την ψυχολογία. Αν μέσα σε αυτή τη θάλασσα η Γάντι έκανε και 2-3 ευκαιρίες, ακόμα και αν δεν τις είχε βάλει, η ψυχολογία του ΠΑΟΚ θα είχε πέσει ακόμα περισσότερο. Θα ήταν, από στιγμή σε στιγμή το τρώμε. Τι γίνεται. Είναι άλλο αυτή η ψυχολογία και είναι άλλο η ψυχολογία. Πω, δεν μπορούμε να βγάλουμε την μπάλα εμπρός, δεν μπορούμε να την κρατήσουμε, δεν μπορούμε να παίξουμε. Πώς θα το λύσουμε αυτό. Στην πορεία ο ΠΑΟΚ άρχισε να καταλαβαίνει, ξαναλέω, κυρίως οι ποδοσφαιριστές του, γιατί η άμεση αντίδραση που χρειάζεται είναι από τους ποδοσφαιριστές, άρχισαν να καταλαβαίνουν τι ακριβώς συμβαίνει και άρχισαν να παίρνουν διαφορετικές τοποθετήσεις μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
να πηγαίνουν δηλαδή σε σημεία του γηπέδου να υποδεχτούν την μπάλα, που καταλάβαιναν ότι θα μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα με την πίεση. Σταμάτησε ο Πασχαλάκης να παίζει με τα χέρια για τους δύο στόπερ, γιατί αυτό δυσκόλευε πάρα πολύ. Πήγαινε η μπάλα πολύ πιο συχνά στο Λίρατζι και στο Βιερίνια. Έρχονταν αρκετά πιο πίσω τα χαφ, ο Τσιγκάρας και πολύ περισσότερο ο Αουγκούστο, που καταλάβαινε ότι έχουν βγάλει τον Κούρτιτς από το παιχνίδι και άρα πρέπει να πάρει και αυτός πολλές πρώτες μπάλες για να την κυκλοφορήσει αυτός, που έβρισκε περισσότερους χώρους γιατί όλοι οι υπόλοιποι χαφ της Γάντης είχαν κάνει focus πάνω στον Κούρτιτς. Άρχισε τέλος πάντων να βρίσκει απαντήσεις σε όλο αυτό. Βρίσκοντας απαντήσεις άρχισε να κερδίζει μέτρα. Άρχισε να καλτάει μπάλα, άρχισε να μειώνει το ποσοστό κατοχής της Γάντης, άρχισε να παίρνει ανάσεις και εν τέλει αυτός έκανε και την πρώτη ευκαιρία. Δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας αυτή την ευκαιρία ότι είναι πέναλτι. Πού να το δεις. Δεν μπορείς να πεις κάτι τώρα στον διαιτητή ή στον βοηθό. Μπορείς να πεις στην UEFA που δεν έχει βάρα. Γιατί ο βάρα είναι ο μόνος που θα το έβλεπε. Αλλά εκείνη η φάση, ανεξάρτητα από το αν μόνο ο Μπίσεσβαρ κατάλαβε ήταν πέναλτι, κανένας άλλος, εκείνη η φάση είναι που νομίζω αλλάζει αρκετά και την ψυχολογία του ΠΑΟΚ. Δηλαδή εκεί καταλαβαίνει ότι, ωραία, τώρα αυτή η φάση γίνεται στο 20 λεπτό, έχουμε παίξει 20 λεπτά, εμείς δεν είμαστε καθόλου καλοί, αυτή είναι πάρα πολύ καλή και μια φάση υπάρχει στο μάτς και την έχουμε κάνει εμείς. Εκεί καταλαβαίνεις ότι και ψυχολογικά όπα τους έχω. Δεν είναι αυτό που μου συμβαίνει τόσο τραγικό, μπορώ να το διορθώσω. Δεν βοηθάει όσο θα χρειάζονταν ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο Τσιγκάρας, υπό την έννοια ότι και αυτός βγαίνει από το παιχνίδι, γιατί ξαφνικά ο ΠΑΟΚ αρχίζει να έχει την μπάλα στα πόδια, χωρίς να μπορεί να την πάρει ο Κούρτιτς. Ο Τσιγκάρας δεν έχει πολύ μεγάλο ρόλο στο μάτς, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια και λιγότερο μαρκάρι, άρα πρέπει να την κουβαλήσει. Αργεί να το καταλάβει αυτό, ότι πρέπει εγώ να παίξω, να κουβαλήσω την μπάλα, να απλώσω το παιχνίδι. Το καταλαβαίνει πιθανότατα και με εντολή στο δεύτερο ημίχρονο. Αν δεις το πρώτο ημίχρονο του Τσιγκάρα σε σχέση με το πόσες φορές κυκλοφορεί την μπάλα και το δεύτερο ημίχρονο, καταλαβαίνεις και τη διαφορά και νομίζω καταλαβαίνεις και την εντολή στο δεύτερο ημίχρονο από τον Λουτσέσκου και πιθανότατα και το πουσάρισμα το ψυχολογικό στον παίχτη ότι ξέρω εγώ μη μασάς, πάρε την μπάλα και κυκλοφόρησε την εσύ. Αφού προσπαθούν να βγάλουν τον Κούρτσα από το παιχνίδι, όλοι οι υπόλοιποι κεντρικοί χάφ θα βρείτε χώρους. Άλλωστε έτσι κερδίζει το φάουλο ο ΠΑΟΚ. Από μια δικιά του προσπάθεια να κουβαλήσει την μπάλα και να σουτάρει. Ενώ του Τσιγκάρα. Κάνει φοβερό παιχνίδι ο Λίρατζης. Φοβερό παιχνίδι. Δεν έχω αμφιβολία. Μπορεί να έχω έλλειμμα, να μην έχω δει όλα τα παιχνίδια του Λίρατζη με τον ΠΑΟΚ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει κάνει καλύτερο μάτς από αυτό. Και εδώ θέλω να πω και κάτι. Σε αντίθεση με τον Τζιγκάρα ή με τον Μιχαηλίδη που κάνουν πολλά καλά μάτς αλλά έχουν και μάτς τα οποία τους χάνεις ή μάτς τα οποία δεν είναι καλή, αυτό το παιδί ξεκίνησε στα δικά μου μάτια πιο χαμηλά σε ποιότητα από τους άλλους δύο. Δηλαδή αν μου έλεγε στην αρχή της σεζόν από αυτούς τους τρεις σε ποιον δίνεις περισσότερες πιθανότητες να βγει και να καθιερωθεί στον ΠΑΟΚ, θα έβαζε τρίτο στη σειρά τον Λίρατζη σε σχέση με τον Τσιγκάρα και τον Μιχαηλίδη. Αλλά αυτό το παιδί έχει πολύ τσαγανό και έχει και πολύ συνέπεια στο παιχνίδι του. Κάθε φορά που τον βλέπεις νομίζεις ότι είναι και ένα τσικ πιο βελτιωμένος και ένα τσικ πιο σίγουρος και ένα τσικ πιο σταθερός. Και χθες έβγαλε και πολύ προσωπικότητα σε μια δύσκολη στιγμή για την ομάδα, εκεί που καταλάβαινε δηλαδή ότι η ομάδα τους έχει ανάγκη όλους και έχει ανάγκη και επιθετικά όλους. Είναι ο πιο καλός Λίρατζης από την μέση και πάνω, είναι ο πιο συγκεντρωμένος Λίρατζης, είναι ο πιο άμεσα, έχει τη μεγαλύτερη ανταπόκριση στην αλλαγή δεδομένων, την καλύτερη προσαρμογή στις νέες συνθήκες, πολύ πολύ ωριμή εμφάνιση πέρα από την πολύ πιστική του εμφάνιση. Στο δεύτερο μήνυμα ο ΠΑΟΚ το καταλαβαίνει ότι πια το πιστέψει και έχει αρχίσει να τους βλέπει στην πραγματική τους διάσταση και όχι στη διάσταση που είχε δημιουργηθεί στα πρώτα 20 λεπτά. Και το καταλαβαίνει ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα αρχίσει να δημιουργεί καταστάσεις. Χάνει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Ακπομ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με την κεφαλιά, ναι. Στην μοναδική φορά που ο Κούρτιτς σε open play κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δηλαδή φεύγει από τους Βέλγους. Και κάνει μια πάρα πολύ γλυκιά σέντρα, μισό γκολ για τον Ακπομ.
Εκεί από το center forward θέλεις να το βάλει. Ναι. Από το center forward θέλεις να το βάλει. Γιατί δεν, το καταλαβαίνεις ότι αυτό το μάτς δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες. Βεβαίως ο Ακπομ και αυτός έχει κάνει πάρα πολύ καλό μάτς. Είναι αυτός που κάνει τους Βέλγους να ανησυχούν. Βεβαίως βρήκε και αυτό στη στόπερ που λες εσύ. Αλλά παρόλα αυτά είναι αυτός που τους κρατάει πίσω. Και είναι αυτός που αισθάνονται περισσότερο σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Μετά έρχεται τον γκολ του Κούρτιτς από το φάουλ που αν δεις τα πρόσωπα των Βέλγων είναι πω τι πάμε γιατί δώσαμε φάουλ αυτόν εδώ. Δηλαδή η άδρα ρε παιδί μου στο γήπεδο και την ώρα ήταν ότι θα μπει αυτό. Δεν ήξερες πώς. Εγώ να σου πω την αλήθεια παραξενεύτηκα που δεν έβαλαν παίχτη πίσω από το τείχος εξαπλωμένο. Εξαπλωμένο, ναι. Και έτσι ναι, όπως ήταν και πήγω, είχα την αίσθηση ότι κάνει σε τι εκτέλεση ο Κούρτιτς. Μάλιστα λίγο έλειψε να το πω, ότι δεν παίζει να μην το έχει διαβάσει ότι αυτοί εδώ δεν έχουν βάλει παίχτη ξαπλωμένο πίσω από το τείχος. Αλλά ο Κούρτιτς διάβασε ότι του είχαν αφήσει μια γωνία ανοιχτή, υπερβολικά ανοιχτή. Αυτήν σημάδεψε, δεν πήγε εκεί η μπάλα, στη γωνία που είχε σημαδέψει και την βρήκε στο πόδι του Κούμς, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα. Οκ. Okay. Προφανέστατα χρειάστηκε στην προκειμένη περίπτωση και δόση τύχης, αλλά και πάλι ένας παίχτης που διάβασε την αδυναμία στο τείχος και πήγε να τιμωρήσει αυτήν την αδυναμία και αυτή την αδυναμία την εν τέλει την τιμώρησε. Γι' αυτό άλλωστε και ο προπονητής της Γάνδης μετά το τέλος του μάτς τα έβαλε για αυτή τη φάση και όχι μόνο με τους ποδοσφαιριστές του και μόνο με αυτούς. Τώρα όπως λες, αυτό που έχει κάνει και ο Ζίβκοβιτς, αυτό που έχει κάνει και ο Κούρτιτς είναι μεγάλη χαζομάρα. Ο Κούρτιτς μάλιστα το έχει κάνει δευτερόλεπτα πριν βγει. Στην κούραση πάνω έχεις δει αλλαγή γιατί είναι πάρα πολύ χαρισμένος. Στην κούραση απάνω μπορείς να δικαιολογήσεις αυτό που λέει ότι φοβήθηκα ότι θα εκτελέσουν γρήγορα το πλάγιο και είμαστε εκτεθειμένοι, είμαστε ανοιχτοί. Παρ' όλα αυτά, εκεί με κομψό τρόπο δεν χρειάζεται να πετάξεις με νεύρα πάρα μακριά. Μπορείς να την κρατήσεις λίγο. Να κάνεις κάτι που δεν θα φάσει και την κάρτα, ρε παιδί μου. Και που δεν θα δείξει το διαιτητή ότι έχει μια αντίδραση σκόπιμη και γεμάτη από εκνευρισμό. Τώρα θα τους στερηθεί και τους δύο πάοξες. Ο Κούρτιτς την κάρτα την τρώει γιατί πετάει την μπάλα λίγο πιο μακριά ή γιατί γυρνάει και ξεφωνίζει. Όχι. Γυρνάει και ξεφωνίζει από την κάρτα. Γυρνάει και ξεφωνίζει από την κάρτα και ξεφωνίζει γιατί έχει ζητήσει αλλαγή, να γίνει αλλαγή 2-3 λεπτά νωρίτερα γιατί έχει κουραστεί. Και μετά εκνευρίζεται που έφαγε την κάρτα, ξέρω ότι δεν θα παίξει ρεβάνς. Μας το εξήγησε κιόλας στις δηλώσεις μετά ο Κούρτιτς, αυτό που σου λέω. Ότι δηλαδή την πέταξα μακριά γιατί φοβήθηκα ότι θα εκτελέσουν γρήγορα το πλάγιο, ήταν εκεί ο παίκτης της Γάνδης και πίσω είμαστε εκτεθειμένοι. Και μετά έχει νεύρα και με τους παίκτες του που δεν έχουν γυρίσει, τους συμπαίκτες του εννοώ, και φοβήθηκε στην εκτέλεση του πλαγίου και με τον Μπάγκο που ενώ έχει ζητήσει αλλαγή 2-3 λεπτά νωρίτερα δεν τον έχουν αλλάξει και έμεινε μέσα και έφαγε αυτή την κίτρινη κάρτα. Η γιαγιά μου έλεγε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι έγινε, βάλε να φάμε. Άκου εγώ τι θα πω τώρα όμως. Η γιαγιά σου πολύ ψωρά. Το που είπε, εγώ είπα ό,τι είπαμε μέχρι τώρα γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε. Βάλε διαφημίσεις, κύριε Ικολύπτα, και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα μετά το τέλος των διαφημίσεων για να μην πιεζόμαστε. Συμφωνείτε, κύριε Τσόγο? Πολύ ωραία. Τέλεια. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Control, πάντα στον αέρα παρέα με Γιώργο Ζαγόρα και Μιχάλη Τσόχο. Πάλι το λόγο στο Μιχάλη για να συνεχίσει την ανάλυση του. Να πω ότι μαζί μας είναι το κορυφαίο μπραντ στην τεχνολογία, ο Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα, ασύρματα, υποποδέκτες, έξυπνα ορολόγια, κάμερες, action κάμερες, drones, τα πάντα. Δηλαδή μπορείτε να μπείτε στο meimaris.com που είναι το e-shop για να δείτε ό,τι σας ενδιαφέρει, υπάρχουν τα πάντα εκεί και να κλείσετε και να επικοινωνήσετε αν θέλετε με το 634-513 που είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Υπάρχουν 3 καταστήματα στην πόλη, στο κεντρικό είναι στην Ελπίδος 34, στην περιοχή των Σικαιών, Ελπίδος 52 το δεύτερο δίπλα στο γυμναστήριο του ΒΑΟ και Αγγελάκη 1 στο κέντρο. meimaris.com το e-shop πανεύκολα από το σπίτι σας, από το γραφείο σας μπορείτε να δείτε ό,τι θέλετε. Έχουμε τον Μιχάλη. Έχουμε τον Μιχάλη. Τέλεια. Αφού τον έχουμε... Πολύ, πολύ πρακτικό, πολύ λειτουργικό e-shop. Βέβαια.
Λοιπόν, σας ακούμε, συνεχίστε. Είχαμε φτάσει στο τέλος του παιχνιδιού ουσιαστικά και φεύγει, κλείνει αυτό το παιχνίδι, Μιχάλη, με όλες αυτές τις εικόνες που είχαμε, στο 1-0 και όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, το τέλος της βραδιάς τι λέμε για αυτό που είδαμε. Στο τέλος της βραδιάς λέμε ότι ο ΠΑΟΚ διαχειρίστηκε μια δύσκολη κατάσταση και τη διαχειρίστηκε καλά. Βγήκε από αυτήν πολύ γρήγορα. Βγήκε με τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να βγει. Αλλά έχει, να τα πω ψεγάδια, στην εμφάνισή του. Τις δύο ανόητες ενέργειες του Ζίβκοβιτς και του Κούρτιτς που θα στερήσουν από τον ΠΑΟΚ την συμμετοχή του στο ρεβάνς. Και το έλλειμμα συγκέντρωσης στην τελική πάσα, ώστε ο ΠΑΟΚ σε 3-4 περιπτώσεις που βγήκε στους χώρους να βρει πιο καθαρές ευκαιρίες για να φτάσει και σε ένα δεύτερο γκολ. Υπήρχαν οι δυνατότητες, υπήρχαν οι στιγμές, υπήρχαν οι προϋποθέσεις ο ΠΑΟΚ να φτάσει και σε ένα δεύτερο γκολ. Μπορεί, αν δει κανείς τα στιγμιότυπα, να μην το δει αυτό στις φάσεις, γιατί στις φάσεις μπαίνουν πάντα στα highlights οι τελικές προσπάθειες και τέτοιες δεν θα βρει πολύ μεγάλες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ μετά το 1-0. Αλλά σε καταστάσεις που έφυγαν 3 εναντίον 3, 2 εναντίον 3, 3 εναντίον 4, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε την καλή τελική πάσα προκειμένου, ή τέλος πάντων δεν πήρε την καλή απόφαση ο κάθε ποδοσφαιριστής του, εκάστοτε ποδοσφαιριστής του που βρέθηκε σε αυτές τις προϋποθέσεις για να φτάσει και σε ένα δεύτερο γκολ. Γιατί νομίζω, αν ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει χθες με 2-0, τώρα η συζήτηση και η κουβέντα για το πόσο θα λείψουν ο Κούρτιτς και ο Ζίβκοβιτς θα ήταν πολύ μικρότερη. Γιατί τώρα το καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη ένα γκολ εκεί. Θα είναι πολύ δύσκολο να πάρει την πρόκληση με 0-0. Δεν λέω ότι δεν γίνεται. Γίνεται. Αλλά όλοι καταλαβαίνουμε ότι το πιθανότερο είναι ότι θα χρειαστεί ένα γκολ εκεί. Ενώ με το 2-0, ναι, θα λέγαμε ότι θα πάρουν τόσα ρίσκα οι Βέλγοι στη ρεβάνς, που θα είναι πολύ δύσκολο να μην το βρει όποιος και αν παίζει στο μάτι για τον ΠΑΟΚ. Αλλά η δουλειά έγινε. Δηλαδή, αν μου έλεγες πριν από το μάτσο, ΠΑΟΚ να το κερδίσει 1-0 και να μην έχει ρεβάνς αυτούς τους δύο, χωρίς να ξέρω την εικόνα του μάτσου, θα έλεγα το υπογράφω. Φέρτο, να το πάρει. Ναι. Ναι, γιατί, ξέρεις, καταρχάς εγώ έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον ΠΑΟΚ εκτός έδρας από εντός έδρας, τον Ευρωπαίο ΠΑΟΚ. Αυτό εδώ ήταν ένα μάτς που θα μπορούσε να το έχει γλιστρήσει. Θα μπορούσε να ήταν ένα μάτς το οποίο, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι ο προπονητής της Γάνδης, ανεξάρτητα από τι ρόστερ διαθέτει, που νομίζω είναι χαμηλότερης ποιότητας από το ρόστερ του ΠΑΟΚ, ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Και χθες είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον ΠΑΟΚ και ό,τι μπορούσε να κάνει για να πάρει αυτή την ισοπαλία που για αυτήν έπαιξε, το έκανε. Και μπορεί να έχει δικαιολογημένα παράπονα από τους ποδοσφαιριστές του για διάφορα πράγματα τα οποία έκαναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν ξέρω και ποια είναι η ποιότητα των ποδοσφαιριστών του για να κάνουν περισσότερα. Το είχαμε ξανασυζητήσει. Δεν έχει την ποιότητα των ποδοσφαιριστών της Κοπενχάγης η Γάνδη. Και ναι, είναι σε ένα καλό φεγγάρι και σε μια καλή φόρμα. Και προφανώς είναι μια ομάδα που αν της δώσει την δυνατότητα όπως την έδωσε η Μπρίζ, μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά και να σε κερδίσει ένα νοκάουτ μάτς 3-0. Αλλά στο τέλος της ημέρας πάντα την αλήθεια μιας ομάδας την δείχνει το πρωτάθλημά της. Είναι μια ομάδα που είναι πέμπτη στη βαθμολογία στο πρωτάθλημα. Εκεί δεν συμβαίνει, πώς να το πω, τυχαία αυτό. Συμβαίνει γιατί δεν είναι... Εδώ δεν θυμάμαι, νομίζω ο Χρήσανθος με ρώτησε χθες σε σχέση με την Adverb. Και του είπα το ίδιο και σε σχέση με την Adverb, ότι είναι μια ομάδα με χαμηλότερη ποιότητα, ατομική ποιότητα στους παίχτες. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη ή χειρότερη ομάδα η Adverb, αλλά έχει πολύ πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές από αυτούς που έχει η Γάνδη. Απλώς έχει έναν προπονητή που την δουλεύει με ό,τι υλικό διαθέτει, με όλους αυτούς τους παίχτες που διαθέτει και που δεν ξεχυλίζονται από ποιότητα. Απόδειξε ότι τη Σουντάλη, ας πούμε, έχει γίνει λες και πρόκειται για, ξέρω εγώ, τον Αλγερινό Μέση.
ναι. Γιατί ξεχωρίζει η ποιότητά του σε σχέση με τους υπόλοιπους. Όχι γιατί η δική του ποιότητα είναι τίποτα φοβερό. Αν ήταν τίποτα φοβερό θα είχε παίξει σε μεγαλύτερες ομάδες από τη Γκάντι. Η Γκάντι μάλλον είναι η μεγαλύτερη ομάδα που έχει παίξει στην καριέρα του. Και δεν είναι μικρό παιδί, είναι 28. Είναι γιατί όπως είδες και εσύ και στα στόπερ και στα δύο ακραία μπακ, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Είναι τυχερός ο ΠΑΟΚ. Είναι η πέμπτη ομάδα του Βελγίου είναι. Και απέναντι αυτό. Στη δεύτερη ομάδα της Ελλάδας. Δηλαδή, εντάξει. Έχουμε μια διαφορά ποιότητας σε σχέση με Βέλγιο και Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων, όπως λέγαμε και χθες, δεν είναι μια πρόκληση που δεν είναι ένα εμπόδιο που δεν χρειάζεται να κάνει υπέρβαση ο ΠΑΟΚ για να το περάσει. Είναι ένα εμπόδιο που πρέπει να είναι συγκεντρωμένος, σοβαρός, καλός και θα το περάσει. Μιχάλη, σε σύγκριση με αυτή την εικόνα στον αγωνιστικό χώρο εννοώ, που είδαμε από τους Βέλγους, θα δούμε στο δεύτερο παιχνίδι κάτι διαφορετικό στο δεύτερο, δηλαδή αυτό που έκανε ο προπονητής της Γκάντης εχθές δεν θα το ξανακάνει εκεί, που έπιασε τον ΠΑΟΚ, το λένε... Νομίζω θα το ξανακάνει. Θα το ξανακάνει. Γιατί δεν έχει κάτι να ανησυχεί σε σχέση με αυτό. Τώρα βέβαια δεν θα υπάρχει ο παράγοντας Κούρτιτς στο μάτς, άρα στο δικό του μυαλό θα έχει έναν λιγότερο πονοκέφαλο, άρα δεν θα δούμε τέτοιου είδους αντιμετώπιση στον άξονα σε κάποιον παίχτη του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Είναι ένα ερώτημα ο ΠΑΟΚ τι θα επιλέξει ο Λουτσέσκο τι θα επιλέξει να βάλει σε αυτό το μάτς. Για μένα σήμερα που μιλάμε και να μείνουν όλοι υγιείς οι διαθέσιμοι ποδοσφαιριστές, τρία είναι τα σενάρια, η τετράδα στην άμυνα θα είναι ίδια. Ο Τσιγκάρας ήταν εκεί. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι ποιος θα παίξει δίπλα στο Τσιγκάρα. Το ένα, το πιο προφανές και το πιο εύκολο είναι ο Σβάμπ. Το δεύτερο σενάριο είναι να γυρίσει πίσω ο Αουγκούστο να παίξει δίπλα στο Τσιγκάρα και να παίξει μπροστά τους ο Ελκαντουρί. Δεν υπάρχει νομίζω τρίτο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι ποιος θα παίξει στα εξτρέμ. Το ένα σενάριο είναι εφόσον μπει ο Σβάμπ στην εντεκάδα και ο Αουγκούστο μείνει στη θέση του, να παίξει στη θέση του Ζίβκοβιτς ο Ελκαντουρί. Το δεύτερο είναι να παίξει ο Μητρίτσα, ό,τι και αν συμβεί στον άξονα. Είτε με Ελκαντουρί στον άξονα, είτε με Σβάμπ στον άξονα. Πάνω κάτω νομίζω ότι αυτές είναι οι επιλογές. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι άλλο. Δεν έχει άλλον δεύτερο γρήγορο εξτρέμ. Ενδεχομένως να υπήρχε και αυτή η σκέψη. Να μπορούσε να έχει ταυτόχρονα δύο γρήγορους εξτρέμ. Αλλά δεν, για να μην παίξει και ο Μπίσεσβαρ, τουλάχιστον στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Mm-hmm. Αλλά δεν υπάρχει άλλος. Ο Ζήφκοβιτς είναι τεμερημένος, ο Λέος Ζαμπά δεν είναι δηλωμένος, άρα Μητρίτσα υπάρχει μόνο. Συνεπώς, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να βάλει καλούς χειριστές της μπάλας μέσα στον αγωνιστικό χώρο και θα προσπαθήσει να κρατήσει όσο περισσότερο γίνεται μπάλα στα πόδια του, γιατί καταλαβαίνει ότι με την μπάλα στα πόδια του μπορεί να γίνει επικίνδυνος απέναντι σε αυτή την ομάδα και να της κάνει ζημιά. Το μάτς και τον ΠΑΟΚ θα δυσκολέψει αν τυχόν και δεχτεί ένα γρήγορο γκολ. Γιατί αυτοί θα αποκτήσουν την ψυχολογία, το κοινό θα ενθουσιαστεί. Αυτή είναι μια ομάδα που η ψυχολογία, όταν παίρνει ψυχολογία, παίζει πολύ καλύτερα, ενδεχομένως καλύτερα και πόσο μπορεί. Οπότε αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ προσεκτικός. Να γνωρίσει πίσω στο σκορ και να προκληθεί ένας μεγάλος ενθουσιασμός και να ξεχυλήσουν από αυτοπεποίθηση οι ποδοσφαιριστές της Γκάντης. Αλλά και πάλι είναι αρκετά έμπειρη ομάδα ο ΠΑΟΚ, ακόμα και αν γίνει αυτή η στραβή που περιγράφω τώρα, να το διαχειριστεί σιγά σιγά. Όπως το διαχειρίστηκε και χθες, παρά το γεγονός ότι ευνηδιάστηκε. Τι ότι όταν έχεις ποδοσφαιριστές σαν τον Νίγκασον, σαν τον Κρέσπο, σαν τον Βιερίνια, μπορούν να διαχειριστούν καταστάσεις. Ναι, δεν είναι εύκολο να τους πιάσει θάλασσα. Λοιπόν, Χρήστιανε Κώστα, θέλετε κάτι άλλο να ρωτήσετε? Όχι, το Μιχάλη, για να κλείσουμε. Ότι το καλύψαμε για το παιχνίδι. Να μας κάνει και ένα σχολιάκι για τα παιχνίδια των play-off που έχουμε το Σαββατοκύριακο. Το Μανούχο τον πέτυχα πάντως, Μιχάλη, να ξέρεις. Τον βρήκα. Κάπου διάβαζα και εγώ, δεν θυμάμαι τώρα που το είδα. Είναι τρίτο, τέταρτο μάτς τα τελευταία που... Πέμπτο μάτς του Ολυμπιακού είναι. Στα προηγούμενα τέσσερα δεν έχει δεχτεί γκολ ο Ολυμπιακός. Και βέβαια στο Ολυμπιακός Άρης του πρώτου γύρου ήταν πρωταγωνιστής ο Μανούχας. Είναι η μοναδική φορά που έχει βγάλει ανακοίνωση ο Άρης
σε παιχνίδι με τον Ολυμπιακό μετά το μάτς για τη διαιτησία. Δεν έχει ξαναγίνει. Όλα αυτά τα χρόνια είναι το μοναδικό μάτς που έχει βγάλει ανακοίνωση ΠΑΕ Άρης. Μάλιστα. Κάτι στα βλέπει στατιστικά... ο Κλάτεμπεργκ, μάλλον. Επίσης, τώρα που μίλησες για στατιστικά διαιτητή, να πω ότι υπήρχε και ένας επιπλέον λόγος χθες. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω αν το scouting report του ΠΑΟΚ έχει φτάσει μέχρι εκεί. Αλλά πάντως υπήρχε ένας επιπλέον λόγος να είναι προσεκτικός, γιατί αυτός ο διαιτητής είναι αυτό που λέμε καρτάκιας. Βγάζει κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα της χώρας του που διευθύνει αγώνες 7 κίτρινες κάρτες σε κάθε μάτς. Χθες έβγαλε 6. Σχεδόν τον άγγιξε τον μέσο όρο. Και αυτό το καταλαβαίνεις, δεν λέω ότι δεν ήταν, αλλά δεν είναι πολλοί οι διαιτητές που στο πρώτο φάουλ, στο 2, δίνουν κίτρινη κάρτα σε παίχτη. Ακόμα και εκεί που έβγαλε την κίτρινη κάρτα στον Οκούμου, επιβεβαιώνει ότι το χέρι στην τσέπη το βάζει πολύ εύκολα. Στο 2 το είδα φάουλ για κίτρινη κάρτα, δίνω κατευθείαν κίτρινη κάρτα, δεν κάνω σκέψη ότι είναι 2, να του κάνω μια παρατήρηση, μια σύσταση. Όχι, κίτρινη κάρτα. Και εύκολα τις λοιπόν... διαμαρτυρίες. Σωστά. Έτσι. Τώρα για τα μάτς της Κυριακής. Ο Άρης πάει με πολύ καλή ψυχολογία στο Καραϊσκάκη, αλλά ο Ολυμπιακός, πώς να το πω, είναι σε μια φάση πίεσης και υποχρέωσης να βγάλει αντίδραση. Δεν είναι συνήθως ο Ολυμπιακός του Μαρτίνης όταν βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση, βρίσκει τρόπο να βγάλει αντίδραση. Αυτό δεν είναι καλό νέο για τον Άρη. Το καλό νέο για τον Άρη είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει πίεση. Που η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ποια είναι η τελευταία φορά που έπαιξε ελληνικό μάτς ελληνικού πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός και είχε μεγάλη πίεση. Τώρα θα τον βρει σε τέτοια φάση, σε φάση μεγάλης πίεσης. Όπως σε τέτοια φάση θα τον βρει και ο ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς. Γενικά στον Ολυμπιακό θεωρώ ότι η χρονιά δεν πήγε καλά και ότι δεν υπάρχει περιθώριο να μην κλείσει καλά. Και το να κλείσει καλά είναι και καλά αποτελέσματα στα play-off και στα πολλά ντέρμπι που έρχονται και κατάκτηση double. Είναι σε φάση αξιολόγηση. Να σας διακόψω ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Μία είδηση μόνο να πω, παιδιά, και έχει σχέση με τον Ηρακλή, με τον μπάσκετ, το είπαμε νωρίτερα. Βγήκε η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Είναι κόλαφος για τον Ηρακλή. Αυτό που αναφέρει. Δεν χορηγεί πιστοποιητικό συμμετοχής για την ίδια αγωνιστική περίοδο. Αναφέρει ότι η ΚΑΕ Ηρακλής εξαπάτησε την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού προκειμένου να λάβει πιστοποιητικό συμμετοχής για τις αγωνιστικές περιόδου 19-20 και 20-21. Τα έγγραφα αυτά διαβιβάζονται στον εισαγγελέα πλημελιωδικών για την πράξη της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και όποιες άλλες ενδεχομένως προκύψουν για τις δικές του ενέργειες. Τώρα αυτό το θέμα θα πάει στον αθλητικό δικαστή και ο Ηρακλής κινδυνεύει με πολύ σοβαρή τιμωρία, μέχρι και με αποβολή από το πρωτάθλημα. Βεβαίωση του Ηρακλή λένε ότι θα πάνε στο ΑΣΕΑΔ και θα δικαιωθούν όπως και στις άλλες περιπτώσεις. Αυτή είναι η είδηση. Τη μεταφέραμε νωρίτερα και τώρα επιβεβαιώνεται. Το δε χορηγό πιστοποιητικό αυτή την τρέχουσα περίοδο τι σημαίνει, ότι αύριο παίζει ή ότι δεν παίζει? Χωρίς πιστοποιητικό πώς θα κανονικά παίξει? Πρέπει αύριο να μην παίξει. Κανονικά πρέπει αύριο να μην παίξει. Ναι. Φοβερό, εντάξει, Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού βέβαια. Είναι, αλλά και αύριο πέρα να μην παίξει, τι σημαίνει αυτό, να αναβληθεί το μάτς ή να θεωρηθεί ότι το χάσε? Σωστό και αυτό. Κανονικά πρέπει να αναβληθεί το μάτς μέχρι να αποφασίσει το δικαστήριο. Στο μπάσκετ είναι πιο ισχυρή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σε σχέση με το ποδόσφαιρο, γιατί στο μπάσκετ δίνει τις άδειες. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει η ΕΠΟ που δίνει τις άδειες. Παίρνεις και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, αλλά έχει δευτερεύοντα ρόλο. Στο μπάσκετ όμως νομίζω ότι είναι ο πρώτιστος ο ρόλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και δεν υπάρχει αντίστοιχη αδειοδότηση όπως το ποδόσφαιρο. Υπάρχει. Όπως το ποδόσφαιρο. Υπάρχει από φέτος. Ναι, όχι όμως υπάρχει όπως από το ποδόσφαιρο. Φέτος, ναι, αλλά δεν θυμάσαι τον Ιούνιο που δώσαν άδεια σε όλους και μετά η Επιτροπή τους έκοψε. Εδώ όμως μιλάμε για ανάκληση πιστοποιητικού. Χωρίς πιστοποιητικό δεν μπορείς να παίξεις. Τέλος πάντων, θα δούμε την εξέλιξη. Ναι, γι' αυτό λέμε ότι θα δούμε. Θα κάνει ασφαλιστικά μέτρα και θα παίξει. Να αποδεσμεύσουμε τον Μιχάλη να ξεκουραστεί και ο Ζήτα μετά το. Δεν μας είπε για Παναθηναϊκό ΑΕΚ ένα σχόλιο. Τι, εγώ το βλέπω εκεί, Μιχάλη. Τι, θες να το διώξεις? Ναι. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα παίξουν τα Γιάννα, γιατί θεωρώ ότι έχουν πάρα πολύ καλή ψυχολογία.
αν δεις τις εικόνες στο Βόλο που φεύγουν αρκετοί ποδοσφαιριστές με δάκρυα στα μάτια, νιώθες μεγάλη απογοήτευση ότι εδώ κάτι που μας άξιζε δεν το πήραμε, ο τρόπος με τον οποίο επιχαιρέτησαν τους λίγους φιλάθλους τους που είχαν πάει, είχαν κάνει ταξίδι στο Βόλο τελευταία αγωνιστική εκείνο το 0-0 και μετά από δύο μέρες τελικά την παίρνουν την άδεια. Νομίζω ότι θα είναι σε πάρα πολύ καλή ψυχολογία. Είναι και η ομάδα που έχει τη λιγότερη πίεση στα play-off, δεν έχει τίποτα να χάσει. Είναι και μια ομάδα που τρέχει και θα ζοριστεί ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι θα ζοριστεί ο ΠΑΟΚ. Θα χρειαστεί να είναι πολύ, πολύ συγκεντρωμένος. Με δεδομένο μάλιστα ότι έχει και 3-24 ώρα ξεκούρασης. Α! Εδώ να πούμε αυτή την πολύ ωραία είδηση που διάβασα. Τι. Και μπράβο σε όλους και ελπίζω ότι είναι έτσι. Ότι ο ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ ζήτησε πριν την κλήρωση των play-off την πρώτη και την τέταρτη αγωνιστική να παίξει εντός. Να παίξει εντός. Και να δεσμευτεί αυτό με κλειδάρισμα με βάση την κλήρωση. Και το ζήτησα από τους άλλους τέσσερις για λόγους διευκόλυνσης σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του, έτσι. Και αμέσως και από τους άλλους πέντε και αμέσως και οι πέντε είπανε οκ. Ήταν ένα πολύ ωραίο βήμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που αντιλαμβάνομαι ότι αντιλαμβάνονται όλοι το κοινό συμφέρον σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις μιας ελληνικής ομάδας. Δεν πουλάει να παίξει δυνατά όμως αυτό. Αν γινόταν το ανάποδο, θα έπαιζε πρώτο θέμα. Αρνήθηκαν ο Άρης Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Κακός, κακός βέβαια. Έχεις δίκιο. Εγώ το είδα κάπου στα ψηλά, από το τηλέφωνο, μέσα στο αεροπλάνο. Έτσι όπως το λες. Όπως το λες είναι, στα ψηλά πέρασε. Γιατί είναι θετικό. Αν ήταν ανάποδα, θα. Αυτό θα έλεγα και εγώ ακριβώς. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ξεκούραση, να είστε καλά. Λοιπόν. Αυτά από τον Μιχάλη Τσόχο. Ωραίος ο Μιχάλης.